Σε καρναβαλικούς ρυθμούς μπήκε η Αλεξανδρούπολη, καθώς οι ετοιμασίες για τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση του Σαββάτου στο κέντρο της πόλης συνεχίστηκαν πυρετοδώς την τελευταία ημέρα. Το ραντεβού όλων το Σάββατο στη 1 το μεσημέρι και το σύνθημα της έναρξης της παρέλασης θα δοθεί στις 3. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να χορέψουν, να τραγουδήσουν και να διασκεδάσουν στο πιο φαντασμαγορικό αποκριάτικο πάρτι που θα τα έχει όλα σύμφωνα με τους διοργανωτές. 17 Δευτέρου και ώρα 3 η ώρα το μεσημέρι, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την αποκριάτικη παρέλαση και φέτος. Πολύ κέφι, μεγάλη προσμονή για την αποκριάτικη παρέλαση. Ο αριθμός έχει ξεπεράσει τον περσινό κατά πολύ, θα έλεγα, και αυτό είναι πραγματικά πολύ αισιόδοξο, γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος θέλει την αποκριάτικη παρέλαση. Έτσι λοιπόν, σας προσκαλούμε όλους το μεσημέρι του Σαββάτου να κατεβείτε στο κέντρο της πόλης. Από τις 1 η ώρα θα υπάρχει κίνηση χορός χρώμα στο κέντρο της πόλης. Στις 3 η ώρα ξεκινάμε λοιπόν την παρέλασή μας με τερματισμό το πάρκο Ανεξαρτήτων, όπου εκεί θα γίνει ένα πολύ μεγάλο μπαλταφάν, ένα πολύ μεγάλο πάρτι με live μουσική, με DJ, με διάθεση, με χαμόγελα, με χορό. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο το μεσημέρι του Σαββάτου. Θα κατεβούμε όλοι να γίνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα, όλη η πόλη μια παρέα. Έτσι λοιπόν θα μας δοθεί ευκαιρία να φύγουμε λίγο από την καθημερινότητά μας, από την ρουτίνα μας και να περάσουμε όμορφα με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, με τους φίλους μας, τις παρέες μας και να δώσουμε έναν τόνο διαφορετικό στο κέντρο της πόλης. Για να μην προκληθούν προβλήματα, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Σχετικά αναφέρθηκε ο υπεύθυνος της Δημοτικής Αστυνομίας. Αύριο, όπως κάθε χρόνο, είναι η ετήσια παρέλαση του καρναβαλιού στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και γι' αυτό το λόγο θα υπάρξουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα θέλαμε γι' αυτό να ενημερώσουμε τους φίλους οδηγούς, ώστε και να μην υπάρξει δική τους ταλαιπωρία και γενικότερα να κυλήσουν όλα ομαλά. Από τις 1 η ώρα, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα κλείσει το τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας από την οδό Τζαβέλα, με τη συμβολή της με την οδό Τζαβέλα, έως τη συμβολή της με την οδό Μοσχονησίων, Χαρκάου Τρικούπη και τον πεζόδρομο της Ζαρίφη. Θα γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας, θα υπάρχουν εκεί οι αρμόδιοι της τροχέας, οι οποίοι είναι αυτοί που θα εφαρμόσουν την απόφαση αυτή, τα κυκλοφοριακά μέτρα. Γύρω στις 5 η ώρα, ίσως και νωρίτερα, αναλόγως πάντα με την κίνηση που θα υπάρχει και πώς θα λειτουργήσει το όλο κλίμα, θα δίνονται σταδιακά ή και ολοκληρωτικά όλο το τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας σε κυκλοφορία. Αυτό φυσικά θα το αποφασίσει η αρμόδια υπηρεσία που είναι η τροχιά και θα εφαρμόσει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από τις 12 και μετά θα αρχίσουν σιγά σιγά τμηματικά να απομακρύνονται όσα αυτοκίνητα είναι σταθμευμένα στο τμήμα αυτό της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Και θα κλείσει κάποια στιγμή ο δρόμος για να περάσουν οι καρναβαλιστές με τα άρματα.